Γεια σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και για να δούμε τι γίνεται στον υποανέγερση ή ναό μας. Λοιπόν, το πιο βασικό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι στην κάτω από τον πυλώνα, για την ακρίβεια, μπαίνουν κερκίδες. Λοιπόν, ήταν κανονισμένο ότι πρέπει να γεμίσει εδώ με κερκίδες ώστε να ετοιμαστεί κομμάτι από το στέγαστρο. Λοιπόν, τοποθέτηση κερκίδες δηλαδή, λοιπόν, επάνω εκεί πέρα στη γωνία και κατά τον πυλώνα, το βόρειο δυτικό. Λοιπόν, να αφιερώσω αυτό το βίντεο, ενώ εδώ πέρα η μπουλντόζα δεν έχω κάνει κόλπα, στην προεδράρα του συνδέσμου της Χίου, μία οικοκρατούμενη Χίος, μία Χίος η οποία είναι μικρασιάτικη. Λοιπόν, γερά. Επίσης να αφιερώσω στον Κοντό, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά, με υγεία και ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, περάσαμε τις αφιερώσεις. Να πω ότι στο μάτς με τον Απόλλωνα δεν πήγα στο γήπεδο λόγω κρύου, έτσι. Ενώ ήθελα να πάω στο μάτς με τον Ιεξινή Ολυμπιακός στο handball και δεν βρήκα εισιτήριο. Λοιπόν, εκεί κερδίσαμε, μάλλον και στα δύο κερδίσαμε. Το θέμα ήταν ότι ήμασταν 7 γκολ μπροστά και πέσανε πολλές δίλεπτες αποβολές, περίπου ένα δεκάλεπτο είχαμε άτομο έξω και κάπως η νίκη μήκυνε στο τέλος. Με λίγα λόγια, έφαγα και εγώ δίλεπτη αποβολή. Ωραία. Λοιπόν, επάνω στον τέταρτο υποανέγερση πυλώνα βλέπω άτομα, φτιάχνουν εκεί πέρα τα σίδερα. Και εδώ το μέρος έχει ψηλώσει αρκετά. Τώρα βλέπω τα καλούπια τα οποία έχουν μπει στα σίδερα γύρω γύρω ώστε να γίνουν κολόνες. Και στο κέντρο του γηπέδου τα κοντέινερ μειωθήκανε, γιατί ήρθαν εδώ πέρα στη γωνία ώστε να έρθει κομμάτι από το στέγαστρο. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, νέο τρυπάτο ωραίο. Για να δούμε τι γίνεται στον πυλώνα απέναντι. Σιδεροκαταστάσεις. Ψηλώνει. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι η μπουλντόζα εκεί κόβει χώματα. Απέναντι κερκίδες τοποθετούνται. Ένα βίντεο κερκιδάτο. Και εδώ επάνω στον πυλώνα μπαίνουν σίδερα για να προχωρήσουμε πιο πάνω. Ωραία. Λοιπόν, εκεί είναι ακριβώς τι γίνεται στον πυλώνα και εδώ γύρω γύρω όλοι και όλα. Πάμε. Λοιπόν, εκεί γίνεται η... Σιγά μεγάλε μιλάω. Λοιπόν, αυτό... γίνεται τοποθέτηση κερκίδων, όπως ξαναείπα, ώστε μετά στις αρχές του μήνα να έρθει το κομμάτι από το στέγαστρο να φτιαχτεί εδώ πέρα, συναρμολογηθεί και να τοποθετηθεί. Λοιπόν, από ένα τρυπάτο να δείξω το πέταλο που κατασκευάζεται και τα κοντέινερ που έχουν έρθει εδώ. Λοιπόν, μια χαρά. Αύριο έχουμε το πολύ σημαντικό μάτς με τον Ατρόμητο. Μόνο το κύπελο μας έχει μείνει. Κανονίστε όλοι να έρθετε στο γήπεδο με φωνή να υποστηρίξουμε την ομάδα για την πρόκριση. Λοιπόν, βέβαια ο καιρός βοηθάει και σήμερα
Εντάξει, κάπως έχει ο ήλιος, αλλά γενικά έχει κρύο. Ελπίζω αύριο να είναι καλύτερη μέρα. Λοιπόν, πέταλο. Όπως πρέπει. Δεν ξέρω αν σας είπα ότι δεν βρήκα ειστήριο με τον Ολυμπιακό ή εξινή. Λοιπόν, άλλη φορά θα πέφτουνε μέσα. Τι κόλπο ήταν αυτό. Εντάξει, θα γεμάω το γήπεδο. Καλό αυτό. Έτσι. Καλό είναι να αγκαλιάζουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται και όπου υπάρχει ο δικέφαλος, ο κιτρινόμαυρος, στο στήθος. Λοιπόν, προχωράω προς το βόρειο τμήμα. Πέρα. Σηκώνεται με γρήγορο ρυθμό. Δεν ξέρω αν περνάει από το μικρόφωνο ο αέρας, ο οποίος έχει κοπάσει μένα, αλλά υπάρχει. Ωραία. Έτοιμα. Ο αρχηγός εδώ πέρα με την παγκαζιέρα. Γεια σου μεγάλε. Λοιπόν. Και απάνω εδώ τύπου κατασκευή καταστάσεις. Ωραία. Λοιπόν, είμαι στα Κάγκελα, στο βορειοδυτικό πυλώνα και βλέπω εδώ πέρα μια μπουλντόζα του γάλακτος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα ρίχνουν χώμα ώστε να έχει πέσει μπετό καθαριότητας, έχουν μπει τα γεώπανα από κάτω κτλ. Τα πάντα όλα, και τώρα ρίχνουν χώμα για να κλείσει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι ακριβώς το σημείο και μια χαρά. Λοιπόν, και από εδώ φαίνεται ο τεράστιος κίτρινο-μαύρος γερανός, διαστοχωνούμενο, ο οποίος βάζει τις κερκίδες. Τι ακριβώς βάζει δεν βλέπουμε από εδώ πέρα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι βάζει. Λοιπόν, θα τα δούμε έτοιμα, μην ανησυχείτε. Ωραία, προχωράμε. Λοιπόν, το πίσω μέρος της 21. Λοιπόν, προχωράω προς τα κάτω, από εδώ το άλσος, από εδώ πάω προς στην παλιά 1-2, τώρα πάω προς την καινούργια επισήμων, στο πίσω μέρος, μπροστά λίγο δύσκολο, δεν θα έπρεπε να είμαι μέσα. Λοιπόν, και εδώ επάνω βλέπω ότι έχουν μπει και από εδώ κόλπα, στεγαστρικά, δηλαδή του στεγάστρου. Ωραία. Και μόλις ανακαλύπτω ότι από εδώ μπορεί να έχω πρόσβαση να δω τι γίνεται απέναντι. Λοιπόν, να το εδώ. Ας μετακινηθώ και λίγο ώστε να έχουμε πλήρες πλάνο. Δεν φαίνεται ο γερανός, αλλά φαίνεται τα κομμάτια τα οποία τοποθετούνται. Το γάλακτος. Για να δούμε εδώ. Ναι, εδώ πιστώ σε ένα κομμάτι, ωραία. Λοιπόν, είναι τα κομμάτια τα οποία μπαίνουν κάτω από τον πυλώνα. Και βέβαια εκεί χάνονται κάποιες θέσεις, αλλά
δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, λόγω του χώρου που είχαμε στη διάθεσή μας. Τέλος πάντων, ό,τι λέμε εμείς δεν έχει να κάνει, γιατί εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή ζωγραφισέ το δουλειά, μια πολύ μελετημένη δουλειά, έτσι, και εκμεταλλευτήκανε το χώρο στο έπακρο και όλες τις καινούργιες τεχνολογίες και τα πάντα όλα. Λοιπόν, να μην υπερθεματίζω πάνω σε αυτό, είναι σίγουρο. Λοιπόν, προχωράμε. Είναι εκεί πέρα τώρα, τη βάλανε την κερκίδα. Υπάρχει μια συνέλευση, όπως συνήθως γίνεται όταν παίρνουν κερκίδες. Ωραία. Και προχωράω προς τα κάτω. Λοιπόν, κάπου εδώ και με μια πλήρη περιστροφή γύρω από το υποανέγερση γήπεδό μας θα κλείσω. Ελπίζω να το χαρήκατε όπως το χάρηκα και εγώ. Αύριο είπαμε γήπεδο στο βάθος πυλώνας, για να υποστηρίξουμε την ομάδα μας. Εδώ το πίσω μέρος παλιά στις 5-6-7 δεν γίνεται κάτι, αλλά έχουν γίνει πολλά πράγματα τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, αυτά. Μια ζωή ΑΕΚ. Τι κόλπο είναι αυτό? Δεν είπες για τα κουνούπια? Θα σε μαλώσουμε. Λοιπόν, τέλος. Μια ζωή ΑΕΚ.